Πάμε στην παραγωγή, στη βιομηχανία και στα τρόφιμα. Κρικρή, αγαπημένο μπραντ. Και εδώ μάλιστα τώρα, αν πούμε ότι αν κόψουν όλοι οι Έλληνες τα υπόλοιπα που τρώνε λόγω κόστους εργασίας, ένα γιαούρτι θα μπορούν να το φάνε. Προς όφελος λοιπόν της Κρικρή, η οποία τονίζει ότι αποδίδει, έχει υψηλά μερίδια και στην ελληνική αγορά αλλά και στην αγορά του εξωτερικού. Και μάλιστα επισημαίνει και λέει ότι από την τάση των καταναλωτών όμως για τα non-name προϊόντα και στα είδη διατροφής και στο γιαούρτι έχει χάσει ένα πολύ μικρό μερίδιο αγοράς, ωστόσο οι όγκοι της κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Να πούμε εδώ, Λέτα, πριν φύγεις από την Κρικρή, ότι είναι μία από τις πιο νοικοκυρεμένες ελληνικές εταιρείες με έδρα τη Βόρειο Ελλάδα, τη Σέρες αν δεν κάνω λάθος, με έναν πολύ νοικοκυρεμένο ισολογισμό και με μία μετοχή η οποία μόνο χαρά δίνει σε όσους την εμπιστεύτηκαν εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι ακριβώς είναι και αγαπημένη επιχείρηση και αγαπημένα προϊόντα στο γιαούρτι και στο παγωτό, γιατί το παλεύει πάρα πολύ το παγωτό. Κάποτε μας είχε μιλήσει ο επικεφαλής της, ο κ. Τσίναβος, και για τη μάχη να μπει στην αγορά, να καταφέρει να περάσει το ψυγείο της Κρικρή και των προϊόντων της στην αγορά. Τα κατάφερε. Δεν ήταν εύκολο. Με μέρισμα 0,35 ευρώ αναμετοχή για να επιβεβαιώσουμε και την μερισματική απόδοση και τη μετοχική πορεία. Διοκαπέτ, τελευταία είδηση επιχειρηματική. Η εταιρεία προσπαθεί να ξεπεράσει και τη δυσκολία με την ζημία που υπέστη η βιομηχανία Εξάλκο στον τομέα των μετάλλων που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλία. Την αποζημίωση των 6 εκατομμυρίων ευρώ την έλαβε τώρα στις αρχές του 2024. Είχε σημαντικά έσοδα, είχε μια μικρή κάμψη στα έσοδα στον κύκλο εργασιών, γύρω στα 205 εκατομμύρια ευρώ αν δεν κάνω λάθος, και EBITDA 20,04 εκατομμύρια ευρώ και καθαρές λειτουργικές ταμιακές ροές στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω ότι το 2024 θα είναι μια πιο αποδοτική χρονιά και για τον παραδοσιακό κλάδο που δραστηριοποιείται και για τα μέταλλα που επίσης δραστηριοποιείται. Αυτή είναι η εικόνα.